της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Επί του μοναδικού θέματος συζήτησης της συνεδρίας, δηλαδή την πράξη νομοθετικού περιεχομένου που αφορά κατ' επίγουσα ρύθμιση για τη μεταφορά των ταμιακών διαθεσίμων των φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος, έχω να θέσω προς τη Δημοτική Αρχή τα ακόλουθα ερωτήματα. Πρώτον, η θέση του Δημάρχου προς τα μέσα ενημέρωσης ότι δεν προτίθεται να συμφωνήσει με τη μεταφορά των αποθεματικών του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στην Τράπεζα της Ελλάδος, πώς μπορεί να διαλογηθεί νομικά, πολιτικά και ηθικά, τη στιγμή που το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται επί της ουσίας να επιταχθεί σε ένα νόμο του κράτους. Δεύτερον, με ποια πολιτική λογική ο Δήμαρχος επέλεξε αυτό το νομοθέτημα της παρούσας κυβέρνησης για να εκφράσει την αντίθεσή του, τη στιγμή που σε ερώτηση της Δημοτικής Βούλησης για το ενδεχόμενο ίσπραξης του ΕΝΦΙΑ από το Δήμο, βάσει πρότασης της προηγούμενης κυβέρνησης, δήλωσε ότι, εντός εισαγωγικών, ανοίγω εισαγωγικά, συγγνώμη, και τον πυρετό του στέλνουμε προκειμένου να έχει έσοδα ο Δήμος. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Τρία. Εάν θεωρεί η Δημοτική Αρχή ότι υπάρχουν πιο επίγουσες προτεραιότητες από την ταμιακή διευκόλυνση της κυβέρνησης στην προσπάθειά της να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αρρεστότητος και να δίνει απρόσκοπτα μισθούς και συντάξεις, ποιες ακριβώς είναι αυτές, με εκτίμηση Δημοσθένης Δόκας, επικεφαλής Δημοτικής Βούλησης Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον Συμπληρωματικό για την εισήγηση. Εγώ θα τοποθετηθώ για λογαριασμό του Δήμου, της πλειοψηφίας, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής και για όλα αυτά τα οποία έχω παρακολουθήσει το τελευταίο διήμερο και έχω συμμετάσχει εκπροσωπώντας, νομίζω, αξιοπρεπώς το Δήμο μας. Και όχι τώρα κουτσομπολίστικες ανθυποπολιτικές τοποθετήσεις για να φτιάξουμε έτσι πρωτοσέλιδα στον τοπικό τύπο, ανούσια όμως και αντιαυτοδιοικητικά. Αυτό όμως είναι όταν θα μπω επί της ουσίας και στην κρίση της τοποθέτησης του κυρίου Δόκα στη συνέχεια. Γιατί το θέμα το οποίο καλούμαστε σήμερα να συζητήσουμε είναι πολύ μεγαλύτερο από τις μικροπολιτικές σκοπιμότητες κάθε μιας δημοτικής παράταξης ή κάθε ενός δημοτικού συμβούλου. Το θέμα είναι πολύ μεγάλο, αγγίζει το σύνολο της τοπικής αυτοδιοίκησης και αγγίζει επίσης και την λειτουργία των θεσμών. Και η λειτουργία των θεσμών δεν έχει να κάνει βέβαια με το κατά πόσον κάποιος έρχεται και με καλό σκοπό ή κακό σκοπό δημιουργεί μία σειρά από προβλήματα, μία σειρά από διαδικαστικού τύπου κολλήματα στην εύρυθμη λειτουργία των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης, των ασμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Το ζήτημα έχει να κάνει με το ότι παραβιάζεται ευθέως μία βασική συντασσική αρχή που ακούει στο όνομα του αυτοδιοίκητο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Βέβαια, το έχω πει κατ' επανάληψη, το είπα και στην Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, ότι έχω την αίσθηση ότι ο μόνος ο οποίος έχει αυτοδιοίκητο στη χώρα είναι η ΕΦΟ, η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Κανένας άλλος δεν έχει αυτοδιοίκητο, γιατί και πριν και μετά, αλλά και μετεπιτάσιος και με πολύ βροντερό τρόπο τώρα, φαίνεται ότι άλλοι αποφασίζουν για μας και εμείς απλά και μόνο είμαστε τα υποκείμενα για τα οποία αποφασίζουν αυτοί τι πολιτικές θα πρέπει να ασκηθούν. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, χτες στις 2.30 ώρα το μεσημέρι, προχτές στις 2.30 ώρα το μεσημέρι και χωρίς να ειδοποιηθεί κανένας απολύτως αρμόδιος είτε από τα συνδικαλιστικά ή όργανα που αντιπροσωπεύουν την τοπική αυτοδιοίκηση, δηλαδή την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, την ΠΟΕΟΤΑ, τους εργαζόμενους, ή ακόμα και το Υπουργείο Εσωτερικών, τουλάχιστον έτσι όπως ανακοινώθηκε, εξεδόθη από το Εθνικό Τυπογραφείο μία πράξη νομοθετικού περιεχομένου, η οποία περιείχε μία απροετοίμαστη σε επίπεδο υλοποίησης
παράγραφο που με επίκληση του επίγοντος και των εξαιρετικών περιστάσεων προσπαθούσε να αιτιολογήσει την υποχρέωσή μας να μεταφέρουμε τα ταμιακά διαθέσιμα του Δήμου, τα οποία θα στα αναφέρω σε λίγο ποια είναι τα ταμιακά διαθέσιμα του Δήμου, σε λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδος και μας δινόταν η ευκαιρία, γινόμαστε δηλαδή επέτες στα δικά μας χρήματα, μία ταμιακή ρευστότητα, κυρίως βασικά για μισθοδοσία, 15 ημερών. Ο τρόπος με τον οποίο πάρθηκε η απόφαση είναι άλλο. Σκέψη είναι άλλον υπόθεση, είναι άλλον ευθύνη. Εμείς δεν ασκούμε κεντρική πολιτική. Δεν είμαστε φορέας κεντρικής εξουσίας. Έχουμε μια συγκεκριμένη εντολή, την οποία έχουμε πάρει όλοι μετέχοντας στη Δημοτική Αρχή, στις παρατάξεις, στο Δημοτικό Συμβούλιο, έχουμε πάρει μια συγκεκριμένη εντολή. Και η εντολή που έχουμε πάρει έχει και ο όρκος ο οποίος δώσαμε όλοι μαζί την 1η Σεπτεμβρίου, έχει να κάνει με το να διαφυλάττουμε τα συμφέροντα του φορέα της πόλης, των κατοίκων και των δημοτών. Να δίνουμε επίσης, ορκιστήκαμε, σεβασμό στο Σύνταγμα και στους νόμους. Όσο σεβασμό δείχνει και η κυβέρνηση. Αντίστοιχο σεβασμό. Αυτό είναι απάντηση στον πρώτη αιτίαση, μάλιστα, του κυρίου Δόκα, ο οποίος λέει με πιο ηθικό και πολιτικό ανάστημα, εμείς δεν θα υπακούσουμε ένα νόμο του κράτους. Ακόμα δεν είναι νόμος. Ακόμα δεν είναι νόμος, είναι πράξη ομοθετικού περιεχομένου. Θα γίνει νόμος όταν και εφόσον περάσει τις επόμενες μέρες από τη Βουλή. Οι διαδικασίες οι οποίες ακολούθησαν ήταν ότι χτες, στις 1 ώρα το μεσημέρι, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος συγκάλεσε έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο και κάλεσε τους Προέδρους των περιφερειακών ενώσεων Δήμων Αττικής αλλά και των υπόλοιπων περιφερειών, όπως επίσης και τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων. Στη συγκεκριμένη συνεδρίαση, η οποία ήταν μακρά, διήρκησε πάνω από 7 ώρες, παρέστη καταρχήν και ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του Προεδρείου της ΚΕΔΕ ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Μάρτας, ο οποίος δεν σας κρύβω, επειδή παρευρέθηκε και παρακολούθησα την όλη διαδικασία, είναι ένας βαθύτατα ευγενής άνθρωπος, ο οποίος προσπάθησε με έναν πολύ καλό τρόπο, αν και δεν το κατάφερε πλήρως, να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα. Καταλαβαίνετε ότι το κλίμα ήταν εκρηκτικό. Στην αίθουσα μέσα βρέθηκαν περίπου 110 δήμαρχοι από τους 326 της χώρας. Ένα κλίμα ασφιχτικό, βροχή ερωτήσεων, βροχή παραβάσεων, οι οποίες ανέδειξαν ότι η συγκεκριμένη πράξη του ομοθετικού περιεχομένου δεν είχε κανένας είδους προετοιμασία, όχι στο νομικό μόνο επίπεδο, γιατί αυτό έχει ανοίξει και θα το δούμε τις επόμενες μέρες με σειρά νομικών ενεργειών, αλλά και στο επίπεδο της εφαρμογής. Παραδείγματος χάρη, εμείς στα διαθέσιμά μας, όπως και όλοι οι Δήμοι, έχουμε ένα πολύ μεγάλο μέρος που είναι ανταποδοτικά. Τα ανταποδοτικά εισπράττονται γιατί πρέπει να δαπανηθούν για συγκεκριμένο λόγο, για ηλεκτροφωτισμό και για καθαριότητα. Αυτό προβλέπεται από σειρά νόμων και διατάξεων και προβλέπεται και έχει και ειδική μνήμα και μέσα στο Σύνταγμα για το τι ακριβώς είναι τα ανταποδοτικά τέλη. Αυτά τι τύχη θα έχουνε? Απάντηση δεν πήραμε καμία. Κυκλοφόρησε δε ένα non-paper της Τράπεζας της Ελλάδος, μέσα στους δημάρχους εκεί, που έλεγε ότι εάν, άκουσον, εάν θέλουμε να πάρουμε χρήματα από αυτά τα οποία θα δώσουμε στην Τράπεζα της Ελλάδος, μπορούμε να πάρουμε με μια ενημέρωση
2-3 ημερών έως του 10% των χρημάτων που θα έχουμε καταθέσει. Εάν θέλουμε κάτι παραπάνω, πρέπει να περάσει μια ειδική διαδικασία για να μας εγκρίνουν το αίτημά μας. Παρόλα αυτά, η κυβέρνηση, δικαίως, οι άνθρωποι έχουν ταμιακό πρόβλημα και προσπαθούν να το λύσουν, χαρακτηρίζουν την όλη αυτή η ιστορία δανεισμό, η οποία στην πραγματικότητα δεν είναι δανεισμός, είναι κατάσχεση. Και απλά θα πρέπει κάποιος να βγει και να το πει. Και μιλώ αυτή τη στιγμή γιατί υπάρχει η πιθανότητα εδώ που έχουμε φτάσει στα στενά περιθώρια της διαπραγμάτευσης που διεξάγει η κυβέρνηση και νομίζω ότι σε αυτή τη διαπραγμάτευση, από πίσω από τη διαπραγμάτευση, βρίσκεται όλος ο ελληνικός λαός συντεταγμένος, γιατί εάν πέσουμε ως χώρα θα πέσουμε όλοι μαζί. Δεν θα πέσει μόνο η κυβέρνηση και θα διασωθεί ο λαός, ή δεν θα πέσει μόνο η κυβερνόσα παράταξη και θα την γλιτώσει η αντιπολιτευόμενη παράταξη, θα πέσουμε όλοι. Είμαστε όλοι λοιπόν ευθυγραμμισμένοι, έχουμε τις ίδιες αγωνίες. Θέλουμε λοιπόν αυτό το σύστημα να τελεσφορήσει, να υπάρξουν λύσεις, ούτως ώστε η κοινωνία να αρχίσει να ευημερεί και η οικονομία να αρχίσει πλέον να βγαίνει από τις συμπληγάδες τις οποίες έχει παγιδευτεί το τελευταίο μακρόχρονικό διάστημα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μπορεί να συμβεί πρώτον με ευνηδιασμούς, όπου κανένας, μα κανένας, δεν ενημερώνει για ποιες είναι οι προθέσεις του και τι προτιθέται να κάνει. Σας διαβεβαιώνω, πιάνοντας το κλίμα των υπόλοιπων δημάρχων χτες στη συνεδρίαση, ότι αν είχε υπάρξει ένας διάλογος, στον οποίο θα προέκυπταν διασφαλίσεις ουσιαστικότερες για να μην σταματήσει η λειτουργία των Δήμων, γιατί ουσιαστικά αν εφαρμοστεί αυτή η πράξη νομοθετικού περιεχομένου, οι Δήμοι μπαίνουν σε στάση πληρωμών. Σε στάση πληρωμών. Και το λέω αυτό διότι έχουμε τις επόμενες μέρες να υπογράψουμε μια σύμβαση για τα καύσιμα. Μια μεταβατική σύμβαση για 15 μέρες εν ώψη της έγκρισης της μεγάλης σύμβασης ετήσιας του 1 εκατομμυρίου, για να έχουμε καύσιμα για την επόμενη χρονιά του διεθνούς διαγωνισμού που κάναμε, για τα σχολεία, για τα τροχαία οχήματα του Δήμου. Γνωρίζετε ότι και οι δύο που είναι διαφορετικοί προμηθευτές μας δεν βγαίνουν στα τηλέφωνα από χτες. Και έχω την αίσθηση ότι δεν τους βρουν ποτέ. Και τότε θέλω να ρωτήσω τον κύριο Μάρδα, τον κύριο Βούτσι, θα το δω και το Σάββατο σε μια εκδήλωση, θα είμαστε ομοτράπεζοι, να μου πει, όταν δεν θα έχουμε τη δυνατότητα εμείς ακόμα και την πόλη να καθαρίσουμε, ακόμα και τα οχήματά μας, να κάνουμε το αυτονόητο, να δώσουμε στους παιδικούς σταθμούς τροφεία, να μπορέσουμε να ξανασηκώσουμε που προγραμματίζουμε στο επόμενο δεκαπενθήμερο, να σηκώσουμε το συσίτιο που δίνουμε, να υποστηρίξουμε τις κοινωνικές υποδομές που έχουμε. Όταν δεν θα μπορούμε να τα κάνουμε αυτά τα πράγματα, έχω την απόλυτη βεβαιότητα ότι όλος ο κόσμος ο οποίος δεν θα εξυπηρετείται, θα έρθει εδώ, στο Δημαρχείο και σε όλους εμάς. Δεν θα πάει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, δεν θα πάει στο Μαξίμου, δεν θα πάει στην Βουλή. Και θα έρθει κάποιος και θα πει, μα καλά, τι λέει τώρα η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος. Εάν δεν μπορέσει να πληρώσει μισθούς και συντάξεις, γιατί τα λεφτά της τοπικής αυτοδιοίκησης πάνε για μισθούς και συντάξεις, τότε θα οδηγηθούμε σε πτώχευση, τότε η στάση πληρωμών θα είναι γενική και τότε και τα λεφτά τα οποία έχουμε στην τράπεζα μπορεί αυτομάτως να χάσουν την αξία τους. Και αυτό είναι μια λογική προσέγγιση. Αυτό όμως δεν σημαίνει επουδενή ότι επειδή υπάρχει ο κίνδυνος αυτός, έρχεσαι μονομερός με ένα μέσο το οποίο για μένα δείχνει, καταδεικνύει μια συμπεριφορά η οποία είναι, δεν θα πω αντιδημοκρατική, θα πω τουλάχιστον αλαζονική, την οποία την είδαμε να εφαρμόζεται κατά κόρο στα τελευταία χρόνια διακυβέρνησης και να τη βλέπουμε τώρα από μια άλλης
προοπτικής κυβέρνηση να συμβαίνει σε 2,5 μήνες διακυβέρνησης 2 φορές. Τη δεύτερη πράξη ομοτικού περιεχομένου που ζούμε. Αυτό λοιπόν η μεθοδολογία η οποία έγινε και η οποία ουσιαστικά κάνει μια μεγάλη δοκιμή για πάυση πληρωμών σε επίπεδο Δήμων, δεν μπορεί να περάσει εύκολα, δεν μπορεί να γίνει κατανοητή. Οι απαντήσεις οι οποίες πήραμε από, από το Υπουργείο, από τον Υφυπουργό, συγγνώμη, από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών δεν ήταν επαρκής. Πριν από λίγη ώρα, κλιμάκιο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας επισκέφθηκε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για να μπορέσει να πάρει και την άποψή του, καθότι υπέγραψε και ο συγκεκριμένος πρόεδρος πολίτης της χώρας την εν λόγω πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Δεν γνωρίζουμε ακόμα τι έχει δημιουργηθεί, θα το μάθουμε νομίζω στο αμέσως επόμενο διάστημα. Έτσι λοιπόν, μετά τη χθεσινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, έγινε συνεδρίαση και της Ένωσης των Περιφερειαρχών, στην οποία και εκεί μετέβη ο κ. Μάρδας και είπε ακριβώς τα ίδια. Δεν μπόρεσε να καλύψει ουσιαστικά όλα τα ζητήματα, όχι τα περισσότερα εκ των ζητημάτων που τέθησαν. Στη συνέχεια έγινε μια κοινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ και του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Περιφερειών και βγήκε ένα ψήφισμα απόφαση, την οποία η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος και η Ένωση Περιφερειών Ελλάδος ζητά από τα Δημοτικά Συμβούλια να υιοθετήσουν μέσα από ένα συγκεκριμένο πολιτικό σκεπτικό και εν ώψη των εξελίξεων που θα έχουμε μέχρι τις 10 Μαΐου, 7 με 10 Μαΐου όπως ξέρετε γίνεται το συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος στη Χαλκιδική και στην οποία θα πάρθουν συγκεκριμένες αποφάσεις. Το ψήφισμα απόφαση της Κεντρικής Ένωσης το έχετε μπροστά σας, όπως έχετε και την προσαρμογή του σχεδίου, το οποίο και εφείς αμέσως θα διαβάσω και για τα πρακτικά, για το σχέδιο ψηφίσματος απόφασης πριν ξεκινήσουμε την σημερινή συζήτηση. Αυτό λοιπόν ναι, είναι το ψήφισμα της ΚΕΔΕ και της ΕΝΠΕ, όπως έχει προσαρμοστεί στα χαρακτηριστικά της πόλης. Ψήφισμα λοιπόν απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης συνεδρίασε σήμερα 22 Τετάρτου 2015 εκτάκτως για να συζητήσει το ζήτημα της πράξης νομοθετικού περιεχομένου με την οποία η κυβέρνηση υποχρεώνει τους ΟΤΑ πρώτου βαθμού να καταθέσουν τα ταμιακά του διαθέσιμα στην Τράπεζα της Ελλάδος. Μετά από διαλογική συζήτηση που διεξήχθη, το Δημοτικό μας Συμβούλιο 1. Καταγγέλει ως απαράδεκτη τη μεθόδευση της κυβέρνησης και την απόφασή της να προχωρήσει σε έκδοση πράξης νομοθετικού περιεχομένου με την οποία πλήττει ευθέως τη συνταγματικά κατοχυρωμένη ανεξαρτησία του θεσμού της αυτοδιοίκησης και ουσιαστικά ακυρώνει τον ρόλο της. 2. Καταγγέλει την έκδοση πράξης νομοθετικού περιεχομένου όχι μόνο ως απαράδεκτης πολιτικής πράξης, αλλά ως και απαράδεκτου περιεχομένου, δηλώνοντας ότι δεν μπορεί να ανοιχθεί οποιαδήποτε ενέργεια που θίγει άμεσα ή έμεσα το συνταγματικά κατοχυρωμένο αυτοδιοίκητο. 3. Κρίνει ως μη ικανοποιητικές εξηγήσεις που παρήχε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κ. Μάρδας στη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ της 21ης Τετάρτου 2015, όπως αυτές μεταφέρθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο από τον Δήμαρχο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ο οποίος παρευρέθη στην ελόγω συνεδρίαση. Καλεί την κυβέρνηση να αποσύρει άμεσα την πράξη νομοθετικού περιεχομένου και να ξεκινήσει με πρωτοβουλία της έναν ειλικρινή διάλογο, προκειμένου να αναζητηθούν κοινά αποδεκτές λύσεις που στόχο θα έχουν την εξυπηρέτηση του εθνικού συμφέροντος. 4. Αποφασίζει ότι μέχρι την ολοκλήρωση του τακτικού συνεδρίου της ΚΕΔΕ της 7ης έως 10ης Μαΐου, όπου θα ληφθεί οριστική σχετική απόφαση, να μην εφαρμόσει όσα προβλέπει η πράξη νομοθετικού περιεχομένου σχετικά με την τύχη των ταμιακών διαθεσίμων του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και των νομικών προσώπων
και νομικών προσώπων του για την τίθεται σε κίνδυνο η ομαλή λειτουργία του Δήμου, των υπηρεσιών του και των νομικών του προσώπων, καθώς και η δυνατότητά του να ανταποκριθεί στη στοιχειώδη λειτουργία του. 5. Αποφασίζει να συμμετέχει σε αγωνιστικές κινητοποίησεις μαζί με το προσωπικό του Δήμου, σύμφωνα με το πρόγραμμα δράσης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, αρχής γενομένης από την ημέρα κατά την οποία θα έρθει προς συζήτηση στη Βουλή η πράξη του νομοθετικού περιεχομένου. 6. Δηλώνει αποφασισμένο να εξαντλήσει κάθε πολιτική και νομική δυνατότητα που διαθέτει με σκοπό την ακύρωση του περιεχομένου της πράξης του νομοθετικού περιεχομένου. 7. Τέλος, ξεκινά με εκστρατεία ενημέρωση των πολιτών, χρησιμοποιώντας κάθε πρόσφορο μέσο, προκειμένου να ενημερωθούν οι δημότες με έγκυρο τρόπο για τις δραματικές επιπτώσεις που θα έχει για κάθε τοπική οικονομία και για κάθε επαγγελματία η εφαρμογή αυτής της πρωτοφανούς κυβερνητικής απόφασης. Το παρόν ψήφισμα θα κοινοποιηθεί στην ΚΕΔΕ, την ΠΕΔΑ και στον τύπο. Αυτό, όπως θα δείτε, είναι ακριβώς το ίδιο, σχεδόν αυτολεξί, το ψήφισμα απόφαση που ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ και της ΕΜΠΕ. Απλά έχει προσαρμοστεί στο ότι τα δύο διοικητικά συμβούλια παρευρέθησαν σε εξηγήσεις που επιχείρησε να δώσει ο αναπληρωτής υπουργός κ. Μάρδας, και αναφέρει λοιπόν το ψήφισμα των υπερκείμενων αυτών οργάνων ότι κρίνουν μη ικανοποιητικές εξηγήσεις που παρήχε στο Διοικητικό Συμβούλιο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, και γι' αυτό καλεί την κυβέρνηση σε πρώτη φάση να αποσύρει άμεσα την ποινική. Αυτή η γνώση, η οποία μπορεί να δοθεί και σε εσάς, γιατί από ό,τι είδα το συγκεκριμένο, η συγκεκριμένη μια μισή ώρα προσπάθειας να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα από πλευράς του Υπουργού είναι ήδη αναρτημένο στο διαδίκτυο και υπάρχει και στο YouTube. Αυτό μπορείτε να το δείτε και ήδη. Σας μεταφέρω λοιπόν εγώ το κλίμα αυτό. Είναι άξιο λόγου επίσης, και γι' αυτό αφορώ και με το περιεχόμενο της επιστολής του συναδέλφου κ. Δόγκα, ο οποίος απουσιάζει και λοιπά, που απουσιάζει γιατί θα είχαμε μια πολύ ευχάριστη συζήτηση νομίζω σήμερα σχετικά με το θέμα αυτό, ότι όλες οι παρατάξεις οι οποίες συμμετέχουν στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, όλες οι παρατάξεις που μετέχουν στην Ένωση Περιφερειών Ελλάδος, ομοφόνως αποφάσισαν να μην προχωρήσουμε στην υλοποίηση της πράξης νομοθετικού περιεχομένου και στην μεταφορά των ταμιακών μας διαθεσίμων στην Τράπεζα της Ελλάδος. Και αυτό δείχνει ότι πολλές φορές η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να λειτουργήσει έξω και πέρα από κομματικές παρεμβάσεις, διρεκτίβες, ποδηγετήσεις και πιθαναγκασμούς. Και αυτό ήταν, νομίζω, το πιο χαρμόσυνο μήνυμα της χθεσινής μέρας, ότι κατάφερε η τοπική αυτοδιοίκηση να ξεπεράσει τους εσωτερικούς της πολιτικούς κομπλεξισμούς και να σταθεί όρθια για να υπερασπίσει τα αποθεματικά τα χρηματικά, που σημαίνει ότι υπερασπίζει την αυτονομία της, την αυτοτέλειά της, την ανεξαρτησία της και εν τέλει τη λειτουργία της. Θεωρώ ότι είναι υποχρέωση οποιοδήποτε αυτοδιοικητικού, όσο κομματικός και να είναι, να ακούσει τη φωνή όλων των ανθρώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως αυτή βγαίνει από όλες τις γωνίες της χώρας και από όλες τις παρατάξεις, και να σταθεί όρθια απέναντι σε τέτοιου είδους απαράδεκτες μεθοδεύσεις. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να ακούσετε στο διαδίκτυο την τοποθέτηση του επικεφαλής της παράταξης, της κυβερνώσας παράταξης, που είναι ο Δήμαρχος Εράλεο, το όνομά του είναι, θύμισε μου το Θάνο, κύριος Μπίρπας, ο οποίος, αφού βέβαια έδωσε το πολιτικό στίγμα και διακύβευμα, ξεκαθάρισε προς τιμή του, εγώ τον είδα στη συνέχεια
και τον συνεχάρη για την καθαρή του αυτή θέση, ότι η χρήση πίνει πει, ότι χωρίς καμία απολύτως ενημέρωση κανενός, εγκρυπτό, λες και κλέβουμε νεράτζια από το διπλανό χωράφι, νύχτα, πάμε και κάνουμε μια τέτοια τομή, παρόμοια τομή, δεν είχε κάνει ούτε η δικτατορία των συνταγματαρχών. Η τελευταία φορά που την είδαμε ήταν το 1951 επί Παπάγου, τότε ήταν η τελευταία φορά. Αυτό το πράγμα καταγγέλθηκε λοιπόν από όλες τις παρατάξεις και έχω την αίσθηση ότι εάν δεν αναγκαστεί η κυβέρνηση άμεσα να αποσύρει αυτή την πράξη νομοθετικού περιεχομένου ή να βρει τον τρόπο να την ακυρώσει για να προστρέξει σε έναν ειλικρινή διάλογο με τους φορείς και τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης για να βρεθούν λύσεις, και σας διαβεβαιώνω ότι αν πράγματι η κυβέρνηση έχει πρόβλημα ταμιακό, δεν νομίζω ότι θα βρεθεί κανένας αυτοδιοικητικός να πει όχι. Αλλά αυτό τον τρόπο που θυμίζει όχι άλλες εποχές, γιατί είναι παροχημένη η έκφραση, θυμίζει συμπεριφορές απόλυτης κατάλυσης όλων, της λειτουργίας όλων των θεσμών. Αυτό το πράγμα η τοπική αυτοδιοίκηση δεν το ανέχεται, το αποδεικνύει με τη στάση της και νομίζω ότι σε αυτό το μήκος κύματος πρέπει να κινηθούμε κι εμείς. Και όποιος βγει και κάνει, όπως ο συνάδελφός μας εδώ, ο κύριος Δόγκας, κάνει μια υπερπατριωτική τοποθέτηση, υπέρβαση, όπου κινείται αριστερά της αριστεράς και δεξιά της δεξιάς, νομίζω ότι δεν έχει θέση μέσα στο αυτοδιοικητικό κίνημα. Πρέπει να υποστηρίξουμε τη λειτουργία των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης στα πλαίσια της λειτουργίας του κράτους. Έχουμε υποστεί τεράστιες ζημιές. Οι κεντρικοί αυτοτελείς πόροι την τελευταία πενταετία έχουν μειωθεί κατά 40%, έχουν παγώσει τα ΕΣΠΑ, έχουμε να πάρουμε από την αρχή του χρόνου, έπρεπε να έχουμε πάρει δύο δόσεις τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους και έχουμε πάρει μισό, και έχουμε πάρει μισό γιατί ούκαν λάβεις παρά του μη έχοντος. Λειτουργούμε τις δομές, πληρώνουμε το προσωπικό, καθαρίζουμε τις πόλεις, κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα και έρχονται σήμερα και τα παίρνουν όλα. Τα παίρνουν όλα. Εάν ερχόταν, πιστεύετε, η κυβέρνηση λογικά και όμορφα και νοικοκυρεμένα και στο φως της ημέρας και έλεγε, παιδιά, μας πιέζουν οι εταίροι μας, θέλουν να μας συνθλίψουν, να σπάσουν την ραχοκοκαλιά της διαπραγμάτευσης, παρακαλούμε, μεταφέρετε τα χρήματά σας, όχι στην Τράπεζα της Ελλάδος, γιατί το μυστικό της Τράπεζας της Ελλάδος είναι ότι εκεί μπορεί να τα κάνει ό,τι θέλει. Πηγαίνετε τα στο Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων και ορίστε και εμάς συνδιαχειριστές για το 50%. Πιστεύετε ότι θα υπήρχε κανένας λογικός αυτοδιοικητικός άνθρωπος που θα λέγει όχι σε κάτι τέτοιο? Σαφώς και όχι. Εδώ έρχονται μονομερός, με τη λογική αποφασίζουμε και διατάσσουμε και λέμε ό,τι έχεις φέρτο. Και θα σου δίνω λίγα να φυτοζωείς, να πληρώνεις τους εργαζόμενους εκεί και να κάνεις μια υποτυπώδη λειτουργία. Σε βάζω δηλαδή σε πάυση πληρωμών. Γιατί έτσι επιτάσσουν οι έκτατες και επιτακτικές ανάγκες. Έχω λοιπόν την άποψη, και με χαρά θα σας ακούσω όλους, ότι το αυτοδιοικητικό κίνημα και όλοι οι νομίμως εκλεγμένοι εκπρόσωποι μας όλων των βαθμίδων και των περιφερειών, των ΠΕΔΑ, αλλά ειδικότερα της ΚΕΔΕ που είναι πολύ πιο αντιπροσωπευτικό όργανο, έχουν τοποθετηθεί καθαρά, φωναχτά, δεν κρύβονται.
δεν κάνουν πολιτική, δεν παίρνουν κομματικές διρεκτίβες από αυτούς οι οποίοι αποφάσισαν για μας χωρίς εμάς, διότι δυστυχώς βρισκόμαστε στη θέση να πούμε αυτό που λέγαμε για πολλές ενέργειες και της προηγούμενης κυβέρνησης στο αυτοδιοικητικό πεδίο, που το είπε και ένας γνωστός τραγουδιστής: «Φοβάμαι για όλα αυτά που θα γίνουν για μένα χωρίς εμένα». Νομίζω από τον Κωνσταντίνο, δεν είναι. Νομίζω ότι αυτό βρίσκει πεδίο εφαρμογής στην ενέργεια, στη μονομερή αυτή ενέργεια, τη σκοτεινή αυτή ενέργεια, η οποία γύρισε την πλάτη στην τοπική αυτοδιοίκηση, στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν στηρίξει για δεκαετίες τώρα την τοπική αυτοδιοίκηση και τις τοπικές κοινωνίες, και αυτή τη στιγμή λειτουργούν με έναν τρόπο απαράδεκτο, πολιτικά κατάπτυστο. Και για να κλείσω μάλιστα και αυτή την ιστορία, γιατί μου έκανε εντύπωση στην φιλολογία η οποία ακούστηκε, ότι αυτή τέτοιου είδους μέθοδοι όπου πηγαίνει ο ένας και βάζει το χέρι και παίρνει το πορτοφόλι του άλλου, γιατί κάτι τέτοιο σημαίνει εδώ, υπάρχουν και ανθούν στην διαχείριση τοπικής αυτοδιοίκησης της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης, και φέραν το παράδειγμα της Ολλανδίας. Και μπήκα κι εγώ φουκαράς να δω πιο στην Ολλανδία τι γίνεται μέσω ενός δικτύου στο οποίο ανήκει και ο Δήμος μας, κάποιων έξυπνων πόλεων κλπ. Κλπ. Που είχε συμμετάσχει ο Δήμος από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, και μίλησα χτες το απόγευμα με έναν δημοτικό σύμβουλο ή περιφερειακό σύμβουλο, γιατί εκεί δεν έχουν δήμους, έχουν τοπικές κυβερνήσεις, της Ολλανδίας, της περιοχής του Ρότερνταμ, και ο οποίος μου είπε: «Δημαρχέ, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εμείς συλλέγουμε μέχρι και τους φόρους, κρατάμε για όλα τα χρήματα και δίνουμε στην κεντρική κυβέρνηση χρήματα για την άμυνα, για τους δρόμους, για τις, δηλαδή, τις γενικές υποδομές, τα λιμάνια και τα αεροδρόμια». Τώρα πού τα βρήκανε αυτοί που είπανε ότι τι φωνάζετε ρε παιδιά, τα κάνει η Βόρεια Ευρώπη? Εγώ προσωπικά δεν τα έχω βρει πουθενά. Το μοντέλο του να επενδύουμε από κοινού όλοι οι φορείς γενικής κυβέρνησης τα αποθεματικά μας υπάρχει παντού. Διότι άλλο να επενδύεις, να καταθέτεις εμείς τα χρήματά μας στη Eurobank, ο άλλος Δήμος στην Πειραιώς, ο άλλος Δήμος σε ομόλογα ελληνικού δημοσίου, ο άλλος Δήμος σε κεφάλαια διαχείριση διαθεσίμων. Εκεί λοιπόν τι κάνουνε? Είναι υποχρεωτικά δια νόμου ότι όλα τα χρήματα τα οποία έχουν ένα κρατικό, περιφερειακό ή δημοτικό, δημοτική προέλευση, επενδύονται συνολικά όλα μαζί και βγαίνει ένας φορέας στην παγκόσμια αγορά, όχι μόνο στην τοπική, και επενδύει συνολικά όλα τα χρήματα του δημοσίου που διαχειρίζεται το δημόσιο στην Ολλανδία, στη Γαλλία, στην Αγγλία και παντού. Αυτό το πράγμα του να επικαλεστούμε για να βρούμε μια δικαιολογία πράγματα τα οποία δεν συμβαίνουν, δείχνει ότι προσπαθούμε να κρύψουμε κάτι. Αυτό το οποίο εδώ συνέβη, και θα κλείσω περιγράφοντας σας ποια είναι τα δικά μας αποθεματικά, για να ξέρετε, αυτό το οποίο συνέβη εδώ έχει να κάνει με το ότι δεν ζητήθηκε η άποψή μας, έγινε εγκρυπτό, έγινε ταχαίως. Δεν έχω την απόλυτη βεβαιότητα, γνωρίζοντας αρκετά καλά την τέχνη της διαπραγμάτευσης, ότι όταν διαπραγματευόμαστε, που παίζουμε ουσιαστικά ένα σκληρό πόκερ, βγαίνουμε και με τέτοια ντουντούκα, όπως μείναμε από λεφτά, αυτό λέμε τώρα, διευκολύνουμε τη διαπραγμάτευση, αυτά βέβαια είναι ευθύνη των κυβερνώντων, βγήκαμε εμείς με ντουντούκα και είπαμε ότι δεν έχουμε χρήματα. Ξέρετε τι γίνεται από το πρωί στις τράπεζες? Πάρτε ένα φίλο σας ή μπείτε στο διαδίκτυο να δείτε πού βρίσκονται σήμερα τα επίπεδα αναλήψεων. Τα ταμιακά μας διαθέσιμα σήμερα το πρωί για το Δήμο Βάρης Βουλιαγμένης, Eurobank, Εθνική Τράπεζα, στους τρεις λογαριασμούς που έχουμε, είναι 8.326.986 και 12.
Για το Ίδρυμα Κοινωνικού Ξενώνα Ενηλίκων στην Εθνική Τράπεζα είναι 80.435.000. Για τον ΟΑΠΑ, στη Eurobank και σε δύο λογαριασμούς της Εθνικής είναι 1.121.926. Έχουμε περίπου αυτή τη στιγμή 9,5 εκατομμύρια ευρώ σε ταμιακά διαθέσιμα. Είναι αυτά τα οποία η πράξη του νομοθετικού περιεχομένου μας εντέλει, μας υποχρεώνει να καταθέσουμε στην Τράπεζα της Ελλάδος. Για τον λόγο λοιπόν αυτό, ανεπιφύλακτα τίθεμαι υπέρ της, του ψηφίσματος αυτού, επειδή για να γίνει οποιαδήποτε μεταφορά χρημάτων χρειάζεται απόφαση Δημάρχου και Οικονομικής Επιτροπής, σας λέω ότι το δήλωσα και στα μέσα ενημέρωσης χθες, ότι προσωπικά ως Δήμαρχος του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης δεν είμαι διατεθειμένος να υπογράψω καμία απολύτως μεταφορά χρημάτων για κανέναν σκοπό, εκτός αν αυτή είναι η απόφαση όχι του δικού μας Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά της συντριπτικής πλειοψηφίας των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. Ποιοι θα ήθελα να πάρουν το λόγο? Ο κύριος Πανάς, ο κύριος Δαβάκης, ο κύριος Ματόπουλος, ο κύριος Πασακυριάκος και ο κύριος Γεωργουλόπουλος, ο κύριος Σωτηρόπουλος. Παρακαλώ τον κύριο Πανά. Καλησπέρα και από μένα. Δεν θέλω να σας κουράσω, διότι ο Δήμαρχος ήταν αναλυτικός, ίσως λίγο παραπάνω από ό,τι έπρεπε, αλλά είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα και η εμπειρία του στην καθημερινότητα με την ΚΕΔΕ και με όλους τους φορείς του κράτους είναι πολύ σημαντική και καλό είναι να μαθαίνουμε έτσι αναλυτικά όλα αυτά που γίνονται στην κεντρική πολιτική σκηνή. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι τόσο εγώ προσωπικά όσο πιστεύω και όλα τα μέλη της παράταξής μας αλλά και όλοι οι δημότες του Δημοκρατίας Βουλιαγμένης είναι κάθετα αντίθετοι σε αυτό το σχέδιο προεδρικού ότι είναι πράξη νομοθετικού περιεχομένου κτλ. Απλά θέλω να συμπληρώσω ή να τροποποιήσουμε στο ψήφισμα στο 4 που λέει ότι αποφασίζει ότι μέχρι την ολοκλήρωση του τακτικού συνεδρίου της ΚΕΔΕ κτλ. Θεωρώ καταρχάς ότι δεν έχει καμία σχέση με το συνέδριο της ΚΕΔΕ. Αυτό είναι μια απόφαση που πρέπει να πάρει το Δημοτικό Συμβούλιο και πρέπει να πάρουν όλα τα δημοτικά συμβούλια της Ελλάδας για να μην έχει σχέση με το τι θα πει η ΚΕΔΕ ή το τι θα πούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που εκλέγονται σε αυτές όλες τις οργανώσεις και από πίσω τους έχουν κάποιες κατευθύνσεις πολιτικές, ας μην κρυβόμαστε. Εγώ θεωρώ ότι αυτό το θέμα είναι ένα θέμα της οικογένειάς μας, του σπιτιού μας, των δημοτών μας. Και θεωρώ ότι θα πρέπει η απόφαση αυτή να γράφει ρητά ότι δεν θα εφαρμοστεί ό,τι και να πει η ΚΕΔΕ, ό,τι και να αποφασίσει στις διαπραγματεύσεις που θα κάνει η ΚΕΔΕ με το κράτος και αν θα πρέπει να τα πάμε στο Ταμείο Παραγραφικών και Δανείων ή όπου θα τα πάμε, διότι δουλεύαμε 24 χρόνια και εσείς και πολλοί άλλοι σε όλη την Ελλάδα για να έχουν κάποιους δήμους νοικοκυρεμένους, να έχουν κάποιους δήμους οι οποίοι έχουν αυτά τα ταμιακά διαθέσιμα σήμερα και να μπορούν να κάνουν έργα στην πόλη τους, να μπορούν να έχουν εξασφαλισμένη την ιστοδοσία του προσωπικού που εργάζεται στο Δήμο και να μπορούν να βλέπουν και με μια αισιοδοξία την πορεία της πόλης τους που δυστυχώς στην Ελλάδα δεν μπορούμε να τη δούμε και πιστεύω ότι θα τη δούμε γιατί όλες οι κυβερνήσεις των τελευταίων τουλάχιστον 30 χρόνων τη ρίξανε εκεί που τη ρίξανε. Θέλουμε να βοηθήσουμε με κάθε τρόπο τη διαπραγμάτευση. Αλλά πιστεύω ότι αυτός ο τρόπος που επέλεξε αυτή την ώρα η κυβέρνηση είναι σε τελείως λάθος δρόμο. Θέλω λοιπόν να συμπληρώσουμε, εφόσον συμφωνείτε, ότι δεν θα προχωρήσουμε σε καμία περίπτωση στην εφαρμογή αυτού του σχεδίου της κυβέρνησης, άσχετα με το τι θα πει η ΚΕΔΕ στο συνέδριο και τι θα πει, γιατί
γνωρίζουμε όλοι πώς κατευθύνονται αυτά τα πράγματα, και να ψηφίσουμε ομόφωνα, να εντέλουμε τον Δήμαρχο ώστε να είναι καλυμμένο 100% και να μην, να μην υπογράψει ποτέ αυτή την απόφαση Δημάρχου μεταφοράς των χρημάτων. Να πάρουμε εμείς σαν Δημοτικό Συμβούλιο την απόφαση αυτή ομόφωνα, έτσι ώστε να έχει υποβλήμαμε και δυνατότητα να μην υπογράψει ποτέ αυτή τη μεταφορά των χρημάτων. Ευχαριστώ πολύ. Μπορώ να συμπληρώσω αυτό που είπε ο κ. Πανάς. Πρώτα απ' όλα τον ευχαριστώ για την πρόταση η οποία έκανε, είναι πιο καθαρή, θα μπορούσα να πω, από αυτήν την οποία μας εισηγείται η Κεντρική Ένωση να κάνουμε, να πάρουμε. Θα σας διαβάσω όμως αυτό το οποίο έχετε την προτάση, που είναι το εισηγητικό που υπογράφει η ΚΕΔΕ προς τους Δήμους της χώρας. Αγαπητέ Δήμαρχε, σε παρακαλώ όπως μας αποστείλεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@kede.gr την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου σου σε σχέση με την πράξη δημοτικού περιεχομένου της κυβέρνησης που αφορά στη μεταφορά των ταμιακών μας διαθεσίμων στην Τράπεζα της Ελλάδος. Σου επισυνάπτω την απόφαση ψήφισμα της χθεσινής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ. Μέσα στο κείμενο αυτό, στο νούμερο 4, ουσιαστικά η ΚΕΔΕ προσπαθεί να πει το εξής, ότι δεν κατεβάζω το ρολό και σε κλείνω απ' έξω, σου δίνω τη δυνατότητα, γιατί και η ΚΕΔΕ σαφέστατα είναι μέρος ενός συστήματος το οποίο δεν θα δηλαδή υπάρχει, ελοχεύει εδώ ο κίνδυνος να βγουν κάποιοι παπαγαλάκια ως επιτοπλίστων κάνουν αυτές τις δουλειές και να πούνε ότι η ΚΕΔΕ ή οι δήμαρχοι ξαφνικά για την ολιγορία και τις παραλήψεις οι οποίες έχουν γίνει τα τελευταία 30 χρόνια με τα πολιτευτικά ή για τις αστοχίες της διαπραγμάτευσης επιδεικνύουν ανθεληνική και αντιπατριωτική συμπεριφορά, αρνούμενοι καθέτος και οριζοντίως να προσφέρουν τη βοήθειά τους. Θα ήθελα λοιπόν, αν και είναι πολύ πιο καθαρή η πρόταση αυτή που λέει ο κ. Πανάς, θα ήθελα, αν είναι δυνατόν, να εξοπλίσουμε την ΚΕΔΕ με αυτό το οποίο ζητάει για να μιλήσει αυτή για λογαριασμό του συνόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αν ήμασταν εμείς μόνοι μας να διαπραγματευτούμε εμείς τα δικά μας διαθέσιμα, η Γλυφάδα που έχει κάνει παραπάνω από εμάς τα δικά της διαθέσιμα, το Κοροπή τα δικά του διαθέσιμα, τότε δεν θα υπήρχε μια ομοιογένεια στην απόφαση. Θα ήθελα λοιπόν, επειδή ο πολιορκητικός κρυός στην προηγουμένη περίπτωση είναι η ΚΕΔΕ, να δώσουμε και ανήκουμε και εμείς στην ΚΕΔΕ, δεν είμαστε, είμαστε σαρκ εκ της αρκός της, ή μάλλον η ΚΕΔΕ είναι σαρκ εκ της αρκός μας, θα το πω πιο πραγματικά, να παραμείνουμε σε αυτό ούτως ή αλλιώς, εάν για τον α ή β λόγο η ΚΕΔΕ πάρει μια απόφαση να παραχωρήσει τα διαθέσιμα ή μέρος αυτών ή να τα παραχωρήσει κάτω από όρους και προϋποθέσεις που θα καλύπτουν την τοπική αυτοδιοίκηση, εμείς είμαστε πάλι εδώ, εμείς είμαστε που θα αποφασίσουμε κατά πόσον μας καλύπτει η ΚΕΔΕ με τη διαπραγμάτευση που μπορεί να κάνει ή που μπορεί να μην κάνει, και εκεί μπορούμε, Σπύρο, να κρατήσουμε μια διαφορετική άποψη. Με τη δέσμευση λοιπόν ότι η πρόταση της ΚΕΔΕ, όπως θα πάρθει στο συνέδριο 7 με 10 του μηνός, εάν αλλάζει, τροποποιείται, θα έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο για να εγκριθεί ή να μην εγκριθεί. Ο κύριος Δαβάκης, παρακαλώ. Παρακαλώ πολύ. Μισό λεπτό, επειδή τώρα προκλήθηκα από το αφροδίο και δεν είναι σωστό. Κύριε Σκαρβελάκη, ο Πατούλης εκπροσωπεί 326 δήμους και μία γενική συνέλευση 780 εκλεκτόρων. Άρα ο Πατούλης δεν λέει την άποψή του, μεταφέρει την άποψη όλων αυτών και ημών. Συνεπώς, ας μην το προσωποποιούμε, ας βάλουμε το έχει πάει καλά μέχρι τώρα. Η άποψη που καλείται να πάρει το Συμβούλιο είναι ανάλογο το τι θα πει ο Πατούλης. Δεν με καλυφθεί υπόψη.
Καλησπέρα σε όλους. Θεωρώ ότι είμαστε σε μια πάρα πολύ δύσκολη και πρωτόγνωρη κατάσταση για την αυτοδιοίκηση. Δεν ξέρω αν έχει συμβεί το 51. Δεν πρέπει να ήταν ο Παπάγος δήμαρχε, πρέπει να ήταν ο Πλαστήρας. Λοιπόν, Τι Παπάγος ή Πλαστήρας. Αλλά σε καιρό πολέμου αυτό συμβαίνει. Απ' την άλλη, πρέπει να ξέρουμε ότι είμαστε σε πόλεμο. Είμαστε σε έναν οικονομικό πόλεμο. Η χώρα είναι στη γωνία, χτυπιέται από παντού. Και η αλήθεια είναι ότι τέτοια δεινή κατάσταση ίσως να μην ήταν ούτε στο χειρότερο εφιάλτη του κάθε Τσίπρα ή Σαμαρά ή όποιου αρχηγού. Τώρα εμείς τι μπορούμε να κάνουμε? Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε για μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου που είναι ένας προθάλαμος ενός νόμου, ενός νομοσχεδίου, όπως το είπε και ο Δήμαρχος. Άνετα η κυβέρνηση μπορεί σε μία εβδομάδα να το έχει περάσει ως νόμο και να είμαστε υποχρεωμένοι να τα δώσουμε. Καταλαβαίνω την κατάσταση αυτή της κυβέρνησης, από την άλλη καταλαβαίνω ότι έγινε άτσαλα. Έγινε με άκουμψο τρόπο. Θα μπορούσε να είχε έρθει σε διαπραγμάτευση και με την ΚΕΔΕ και με την ΠΕΔΑ και με την ΕΠΕΝ. Όχι, την ΕΝΠΕ. Και με τις περιφέρειες, την Ένωση Περιφερειών. Ναι, και επίσης μια και τέτοια το ΕΠΕΝ βρέθηκε και σε λανθασμένη χρονική συγκυρία. Δηλαδή 20 Απριλίου, 21 Απριλίου, τέτοια θέματα δεν τίθενται. Ήσασταν και λίγο απόλυτος βέβαια, κύριε Δήμαρχε, και σκληρός ότι είναι πολύ φασιστικά για πολιταρχικά αυτά τα μέτρα. Του συγκρίνατε με πρασοκομματίες. Το θυμάμαι, είναι καταγεγραμμένο σε πρακτικά. Δεν έγιναν ούτε τότε. Ναι, του συγκρίνατε. Οι άνθρωποι είναι... Λοιπόν, ήταν ατυχές αυτό. Μπορεί οι πράξεις να προσομοιάζουν, οι άνθρωποι είναι διαφορετικοί όμως. Θα μπορούσε σίγουρα ένα μέρος των αποθεματικών, και εδώ έρχομαι προφητικός, γιατί σε πολλές οικονομικές επιτροπές και με υπηρεσιακούς αλλά και με εσάς έχω πει δεν έχουμε τόσα λεφτά όσα πιστεύετε ότι έχουμε. Στην ίδια ρίξει ερχόμουν και με τον Σπύρο τον Πανά. Άλλο τα ειδικευμένα και άλλο τα τακτικά. Μπορούμε να μιλήσουμε μόνο για τα τακτικά. Διότι η αντιστοίχηση των οφειλωμένων με τα ειδικευμένα, δεν είναι διαθέσιμα για άλλες δαπάνες. Άρα λοιπόν μπορούμε να μιλάμε για τα 3 εκατομμύρια τόσα που έχουμε ως ειδικευμένα. Και μάλιστα επειδή περάσαμε η Οικονομική Επιτροπή προχθές, έχουν μειωθεί 600-700.000 από προχθές, από του Μαρτίου την εικόνα. Περάσαμε ότι είχαμε 8.700 και είπατε 8.100. Σας τα είπα και προχθές. 8.100. Αλλά η επανάληψη είναι η μητέρα της μαθήσεως. Ναι, γι' αυτό θέλω. Έτσι, μπράβο. Ξεκίνησε να λειτουργεί ο προϋπολογισμός. Το Γενάρη και το Φλεβάρι δεν λειτουργούσε ο προϋπολογισμός. Ξεκίνησε να λειτουργεί στις 20 Φεβρουαρίου, γρήγορα, με τα δεδομένα της τοπικής αυτοδιοίκησης και άρχισαν πλέον πληρώσατε σήμερα σε 600.000. Πληρώνουμε 600.000 αυτό ήθελα να διευκρινίσω. Θα σας τα δώσει ο κύριος Γιωργόπουλος τη Δευτέρα που είναι Δημοτικό Συμβούλιο θα σας δώσει τα οικονομικά δεδομένα του Δήμου τα οποία είναι καλά. Ο κύριος Γιωργόπουλος θα λέω και μια αίτηση για κάποιες αναλύσεις που πρέπει να δώσει. Κύριε Γιωργόπουλε, μην πέφτετε στην παγίδα, κύριε Γιώργουλοπουλέ. Δεν είναι έτσι. Είστε, κύριε Δαβάκη. Λοιπόν, μην μπερδεύεστε όμως, κύριε Δαβάκη. Αυτό το οποίο μας ζητάνε δεν μας ζητάνε το πλεόνασμά μας. Δεν μας ζητάνε το τι περισσεύει. Μας ζητάνε το ταμείο, το πορτοφόλι. Το έχετε καταλάβει αυτό. Μας ζητάνε, δώστε μας το πορτοφόλι σας. Εκεί λοιπόν η δική μου διαφωνία στο ότι ένας Δήμος νοικοκυρεμένος όπως ο δικός μας, αν θέλετε, είχε και κάποιες συγκυρίες κάποιων ανθρώπων να καταβάλουν μεγάλα ποσά από πρόστιμα. Εν πάση περιπτώσει, είναι υγιής Δήμος να δώσει τώρα με τη μία σε αυτή την ανάγκη την εθνική, που είναι εθνική ανάγκη, αυτά τα αποθεματικά. Δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στις ανάγκες μας. Και δεν μερίνησαν καν και αυτό που είναι θεσμοθετημένο, οι δύο μισθοδοσίες να είναι στα ταμεία του Δήμου. Ούτε γι' αυτό δεν μερίνησαν. Είπαν τα αποθεματικά γενικά και αόριστα με τις μισθοδοσίες. Ενώ... 1,15 ευρώ κάθε μήνα. Λοιπόν, ενώ με νόμο έχουμε δύο μισθοδοσίες. Έχουν θεσμοθετήσει δύο μισθοδοσίες. Μπράβο. Άρα, όσο και να
Διαφωνώ σε μερικές λεπτομέρειες, όπως είπε και ο Σπύρος ο Πανάς, στην απόφαση της ΚΕΔΕ. Οφείλουμε να είμαστε σύσσωμοι στην πρόταση αυτή, στο ψήφισμα της ΚΕΔΕ, που εκπροσωπεί όλη την Ελλάδα. Και από εκεί και πέρα θα βρούμε τη λύση με το έθνο, με την κυβέρνηση, γιατί αν εκλείψει το έθνος, εκλείπει και ο Δήμος, έτσι δεν είμαστε αποκομμένοι από την ολότητα. Καλά, το έθνος δεν μπορεί να εκλείψει, έχει επιβιώσει. Αυτή τη στιγμή όμως, Γρηγόρη, στα διεθνή φόρα το έθνος τυπιέται. Αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, το ξέρει ο κύριος Βαλάτας και μπορεί να το εξηγήσει. Θέλω λοιπόν να πω και στο φίλο μου τον Θάνο το Ματόπουλο ότι όσο και να συμφωνούμε και να διαφωνούμε με κάποιες λεπτομέρειες, η ουσία είναι ότι πρέπει να κρατηθεί ο Δήμος όρθιος. Δεν έχουμε τρελά αποθεματικά. Είναι αποθεματικά που μας κρατάνε για 2-3 μήνες. Άρα, συμφωνώ και με το ψήφισμα της ΚΕΔΕ και με την εισήγηση του κυρίου Κωνσταντέλου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ματόπουλος έχει το λόγο. Λοιπόν, να πω ότι σαφώς και πιστεύω ότι οι ΟΤΑ έχουν ένα αυτοδιοίκητο, ότι πρέπει να έχουν αυτοτέλεια οικονομική και διαχειριστική. Αλλά πιστεύω ότι αυτοί πρέπει να κινείται και το σκεπτικό τους μέσα στην προστασία του δημοσίου συμφέροντος και τη χρηστή και διαφανή διαχείριση. Με δίχασε πάρα πολύ από χθες, το παρακολουθώ πολύ στενά το θέμα της πράξης νομοθετικού περιεχομένου, γιατί είμαι ένας άνθρωπος που δεν μπορώ να δεχτώ τις ευνίδιες, ξαφνικές αλλαγές χωρίς συζήτηση στο τραπέζι και να τίθονται όλα και να σε υποχρεώνουν να αποδεχτείς τελεσμένα. Μου δημιούργησε πάρα πολύ μεγάλη προβληματισμό του κυρίου Μάβα η τοποθέτηση που την είδα στην τηλεόραση και στο YouTube και του κυρίου Πατούλη τις ανταπαντήσεις. Διαπίστωσα ότι πρόκειται όντως για μια κρίσιμη στιγμή για την κυβέρνηση, ότι χρειάζεται κατά τα λεγόμενά της μια προσωρινή ταμιακή διευκόλυνση με να διαχειρίζεται αυτή τα χρήματα σε ειδικό λογαριασμό στην Τράπεζα της Ελλάδος. Να υπενθυμίσουμε εδώ ότι και οι προηγούμενες κυβερνήσεις δεν άφησαν αλόγητη την αυτοδιοίκηση. Ο τρόπος που λειτουργήσαν με πράξη νομοθετικού μένου και πάλι επέβαλαν εκτός από τις μειώσεις τρομερές άνω του 60% και στην ΚΑΠ και στη ΣΑΤΑ, επέβαλαν και το εικονικό παρατηρητήριο, το οποίο στην ουσία ήταν ένας τρόπος για να στραγγίζουν την δυνατότητα των δημοτικών αρχών να εφαρμόζουν πολιτική και να έχουν την αυτοτέλειά τους όσον αφορά το οικονομικό αντικείμενο που διαχειρίζονται. Άρα, επομένως, δεν μπορούμε να πούμε ότι πέφτουμε ξαφνικά από τα σύννεφα. Όλο αυτό το διάστημα, αυτές οι πολιτικές δημιούργησαν αυτό το σφιχτό πλαίσιο. Έχουμε φτάσει τώρα στο διατάφτα, έχουμε μια νέα κυβέρνηση με ενωπή εντολή, η οποία, όπως τουλάχιστον τα μηνύματα δείχνουν, έχει μια εθνική στήριξη, έχει ένα μεγάλο ποσοστό του κόσμου που στηρίζει τις προσπάθειες και ο Δήμαρχος ο ίδιος είπε ότι αναγνωρίζει αυτή τη στήριξη που πρέπει να τις παρέχουμε. Πιστεύω λοιπόν ότι οι Δήμοι, σαν αναπόσπαστο κομμάτι της κρατικής μηχανής, αυτοειδικού ντομημένου, αλλά είναι αναπόσπαστο, πρέπει να φροντίσουν να έχουν αγαστεί συνεργασία και σύμπλευση με την κεντρική κυβέρνηση. Το ότι έγινε αυτό η πράξη νομοθετικού δεδομένου είναι ένα πράγμα το οποίο είναι λίγο, τουλάχιστον στη δικιά μου σκέψη, αξεπέραστο, αλλά πιστεύω ότι εφόσον σήμερα το απόγευμα κατατέθηκε νομοθέτημα στην Βουλή και συζητείται, θα πρέπει πρακτικά να συμμετέχει και εκεί για να διαμορφώσει ένα καινούργιο κείμενο έξω από τα πλαίσια της πράξης νομοθετικού περιεχομένου που να συμπεριλαμβάνει όλα αυτά τα οποία έχει σκοπό να ζητήσει στις 10 του Μάη. Από ό,τι κατάλαβα, το μεγαλύτερο πρόβλημα βρίσκεται ακριβώς σε αυτό το χρονικό διάστημα των 15 ημερών και η κυβέρνηση για αυτό το χρονικό διάστημα κυρίως αγωνιά για να έχει μια ταμιακή διευκόλυνση. Πιστεύω, και άκουσα και τον κύριο Πατούλη σήμερα το μεσημέρι στις 4 η ώρα σε ανοιχτή συνομιλία από το Λουτράκι που είναι το προσυνέδριο της ΚΕΔΕ,
να λέει σε δημοσιογράφο ότι είμαστε μια οντότητα, ένα κράτος και αυτοδιοίκηση, και μάλιστα ο χαρακτηρισμός που έδωσε πιστεύω ότι είναι πολύ ζωντανός, ότι είμαστε ένα αεροσκάφος και αν πέσει ο ένας πέφτει και ο άλλος, δεν μπορούμε να νοηθεί ότι μπορεί να διατηρηθεί η αυτοδιοίκηση χωρίς το κράτος και το κράτος στην αυτοδιοίκηση. Απλά πρέπει να σιγουρευτούμε ότι ο πιλότος έχει άδεια. Λοιπόν. Εκπαίδευση. Λοιπόν. Από σένα το βλέπεις. Ο Πατούλης το βλέπεις από σένα. Δεν νομίζω ότι είναι ώρα για να κάνουμε αστερισμούς επί του θέματος. Πιστεύουμε ότι το αεροπλάνο πετάει, υπάρχει από τους επιβάτες η εμπιστοσύνη στο πλήρωμα, βρίσκεται εν πτήση, είναι επικίνδυνη η πτήση, δεν το αντιλέγω, αλλά παρόλα τα αυτά πρέπει, εγώ πιστεύω, να προσπαθήσουμε μέσα από την κοινοβουλευτική διαδικασία, πριν γίνει οριστικός νόμος του κράτου, να συμμετέχουμε και να συζητήσουμε με την κυβέρνηση. Να δώσουμε μια φοριστική καθοριστική απάντηση τώρα, όχι, γιατί δεν συζητάμε παρά στις 10 του μήνα αφού πάρουμε καθολικές αποφάσεις σαν ΚΕΔΕ, πιστεύω ότι θα είναι λίγο αργά. Τώρα που συζητιέται στη Βουλή, μπορεί να υπάρχει, αν υπάρχει καλή θέληση και από το συντονιστικό όργανο, το συνδικαλιστικό όργανο τον ΟΤΑ, την ΚΕΔΕ και από την Ένωση Περιφερειών Ελλάδος, να υπάρχει μια τέτοια διατύπωση, μια τέτοια διασφάλιση, ούτως ώστε να μπορέσει να εξυπηρετηθεί και το εθνικό συμφέρον και ανάγκη, αλλά και οι καθημερινές και λίγο πιο μακροσπόθμιες ανάγκες των ΟΤΑ. Άρα λοιπόν εγώ πιστεύω ότι πρέπει να το δούμε, να εισηγηθεί ο Δήμαρχος στην ΚΕΔΕ, ότι πέραν του ψηφίσματος και των ψηφισμάτων που θα συγκεντρώσει, θα τις χρησιμοποιήσει για να διαπραγματευτεί με την κυβέρνηση, αλλά πρέπει να διαπραγματευτεί αύριο που θα είναι συζήτηση στη Βουλή. Μην αφήσουμε να περάσει αυτός ο κρίσιμος χρόνος, γιατί μετά θα είναι πολύ αργά για να φέρουμε τα πράγματα στην πρώτερη κατάσταση. Αυτό είναι το κρίσιμο χρονικό διάστημα όπως ορίζει η κυβέρνηση και εδώ πρέπει να φανούμε αν θα τη στηρίξουμε ή όχι. Τελειώνοντας, θέλω να πω εγώ ότι βέβαια θα το πω στο τέλος, θα ψηφίσω λευκό, γιατί ακριβώς ενώ πιστεύω μέσα μου ότι ήταν τελείως αντιλιοντολογικό έξω από την πρακτική που όντως θα έπρεπε να πρεσβεύει μια τέτοια κυβέρνηση, τελικά λειτουργήσε σαν ένα στυλ ανακλαστικό εν ώψη της εθνικής διαπραγμάτευσης που έχει μπροστά της, να ζητήσει με έναν τελείως λάθος τρόπο πραγμάτι μια χείρα βοηθείας από τους Δήμους. Εσείς δεν πρέπει να τραβήξετε το χέρι, θα πρέπει να βρεθείτε ένα σημείο συνάντησης. Αυτό πιστεύω πρέπει να είναι η αίθουσα της Βουλής και των Επιτροπών, να βρείτε ένα κοινό τόπο για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτόν τον εθνικό σκόπελο. Πιστεύω να συνέβαλα λίγο και να ακολουθώ και να μπορέσουμε να συμμετάχουμε σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται για να βγει ένα νομοθέτημα το οποίο δεν θα έχει αυτό το χαρακτήρα και θα είναι πιο εύκολα διαχειρίσιμο και από τους Δήμους και θα διευκολύνει και την κυβέρνηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριε Ματόπουλο. Αν με επιτρέπετε, κύριε Ματόπουλο, να πω μόνο το εξής. Επί της ουσίας τοποθέτησης θα συμφωνήσω, νομίζω, λίγος πολύ, τα είπα και εγώ στην πρωτολογία μου. Ότι κανείς δεν θέλει να γυρίσει την πλάτη στο πρόβλημα ή να κλείσει τα μάτια στο πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι εκεί, είναι δεδομένο. Ο τρόπος διαχείρισης διαφέρει. Όμως, αυτό το οποίο ακούστηκε χθες και έχω την αίσθηση ότι δημιούργησε ένα πολύ μεγάλο μέρος αυτής της τάσης των αυτοδιοικητικών ήταν η δήλωση, και είμαι σίγουρος ότι την έχετε δει και εσείς στο YouTube του κυρίου Μάρδα ενώπιον 110 δημάρχων, όπου είπε ότι είναι νόμος και ο νόμος θα ισχύσει. Αν λοιπόν μέσα στο γενικότερο χάος το οποίο αυτή τη στιγμή υπάρχει, γιατί τελειώνουν τα καύσιμα του αεροπλάνου που λέει και ο Πατούλης, γιατί το είπε και χθες ενώπιον κόσμου αυτό που σήμερα στα ραδιόφωνα, και μάλιστα με κοιτούσε και εμένα για να του δώσω επίπεδο καυσίμα προφανώς. Αυτό λοιπόν το θέμα έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο η ίδια η κυβέρνηση δημιουργεί τα ανακλαστικά. Είπα νωρίτερα ότι αν πηγαίναμε συντεταγμένα και μέσω
μιας διαλεκτικής, χωρίς να υπάρχουν διαδικασίες ευνηδιασμού απόλυτες, συνολικές και ισοπεδωτικές, μπορεί σήμερα μέρος του προβλήματος που έχει δημιουργήσει τα δανειακά αποθέματα τα οποία έχουν πέσει κάτω από το όριο του συναγερμού, να έχει βρεθεί λύση. Το πρόβλημα το οποίο σήμερα αντιμετωπίζουμε το δημιούργησε ο κακός χειρισμός και προφανώς οι εξελίξεις οι οποίες ήρθαν ως αποτέλεσμα σε αυτό. Ελπίζω, επειδή κακοί χειρισμοί ρίχνουν τα αεροπλάνα ή τα καράβια στο μόλο ή τις κυβερνήσεις, ελπίζω, το είπε και χθες η τοποθέτησή μου στην ΚΕΔΕ, να μην είναι αυτό το πράγμα αντίστοιχο, μην επιφέρει μάλλον στην κυβέρνηση αντίστοιχο αποτέλεσμα με αυτό που έφερε μια άλλη στραβοτιμονιά, η στραβοτιμονιά του ΕΜΦΙΑ, στην προηγούμενη κυβέρνηση. Ο κύριος Βασακυριάκος έχει το λόγο. Από τον ΕΜΦΙΑ έχει σημαίνει. Σας παρακαλώ. Δεν προστάω. Κύριε Δήμαρχε, κύριοι συνάδελφοι, νομίζω ότι είναι μια πολύ σημαντική συνεδρίαση. Θα μπορούσε να πει κάποιος από τέτοιες συνεδριάσεις προκύπτουν και σημαντικές αποφάσεις. Ακούστηκαν πάρα πολλά σε σχέση με το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Εγώ θέλω λίγο να εστιάσω στις επιπτώσεις που έχει αυτή η απόφαση, αν υλοποιηθεί, με όποιον τρόπο υλοποιηθεί. Αυτή η απόφαση για την οποία συζητάμε δεν αφορά μόνο το Δήμο ως Δήμο. Δηλαδή δεν αφορά μόνο τους παιδικούς μας σταθμούς, δεν αφορά μόνο την καθαριότητα, δεν αφορά τις πληρωμές των εργαζομένων. Υπάρχουν εδώ συνάδελφοι και από την παράταξη της πλειοψηφίας που θα μπορούσαν, ας πούμε, για παράδειγμα, να μας εξηγήσουν ο κύριος Βάσης τι σημαίνει αυτή η απόφαση για τα σχολεία. Συνολικά η πράξη νομοθετικού περιεχομένου για τα σχολεία. Ο κύριος Ψαλίδας θα μπορούσε να μας πει τι σημαίνει για τα νοσοκομεία και το ασκληπείο αυτή η απόφαση. Είναι μια απόφαση λοιπόν που σαρώνει σε επίπεδο δημόσιων οργανισμών και δημόσιων φορέων τα πάντα. Ακουμπάει τα πάντα. Κωδικοποιημένα μερικά επιχειρήματα. Το άκουσα και από κυβερνητικούς παράγοντες, ακούστηκε και εδώ σήμερα. Είναι σοβαρή αιτία, εθνικό συμφέρον, εθνική λόγη. Και προσπαθούν με αυτή την πράξη νομοθετικού περιεχομένου να δεσμεύσουν υποχρεωτικά ταμιακά διαθέσιμα συνολικού ύψους περίπου 6 δισεκατομμυρίων. Μα ποιοι λόγοι αλήθεια εθνικού συμφέροντος από τους Δήμους 2 έως 2,6 δις, λέω το συνολικό ποσό. Γιατί ακριβώς αυτό αφορά και τη ζωή μας και έξω από το Δήμο. Ποιοι λόγοι εθνικού συμφέροντος, αφού υπάρχει τόσο μεγάλη ανάγκη για αυτές τις 15 ημέρες, επέβαλαν και έδωσαν το δικαίωμα στην κυβέρνηση να προχωρήσει σε προμήθεια εξοπλιστικού προγράμματος 500 εκατομμυρίων ευρώ πριν από 10 μόλις μέρες. Τότε τα είχε τα λεφτά, τότε δεν υπήρχε πρόβλημα και ξαφνικά προέκυψε σήμερα πρόβλημα και βάζει χέρι στα ταμιακά διαθέσιμα αυτών των οργανισμών και των Δήμων και των περιφερειών. Ένα είναι αυτό. Προηγούμενοι λέει, περίπου τα ίδια έκαναν, δεν έκαναν καλύτερα πράγματα. Ναι, μα ακριβώς αυτό είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. Ακριβώς τα ίδια που έκαναν και οι προηγούμενοι, δηλαδή ακριβώς τα ίδια, παράδειγμα λέω τώρα, το να στέλνεις 100 προσλήψεις και να σου στέλνουν έγκριση 5 και να μην μπορείς να λειτουργήσεις το Δήμο και να υπολειτουργεί ο Δήμος, το προηγούμενοι το έκαναν. Οι σημερινοί σου λένε δεν λειτουργείς και καθόλου σε μια προοπτική. Γιατί αυτή είναι μια εξέλιξη. Το παρατηρητήριο οικονομικής αυτοτέλειας, οι προηγούμενοι το έκαναν. Οι τωρινοί λέγαμε θα το καταργήσουν. Τώρα λένε δεν έχουμε λεφτά στα ταμεία. Θέλω να πω το εξής, επειδή καλό είναι να θυμόμαστε και να έχουμε λίγο μνήμη. Η Δήμη, λέει και η κυβέρνηση, είναι ένα απόσπαστο κομμάτι του κράτους. Από πότε, ρε παιδιά, της κυβέρνησης έγινε αυτό? Γιατί θυμάμαι ότι πριν από τις εκλογές, η τότε αντιπολίτευση που διεκδικούσε την κυβέρνηση έλεγε ότι αφενός μεν μετά τις περιφερειακές τοπικές εκλογές το μνημόνιο σκίζεται και το πετάμε σαν κομφετί, από την άλλη έλεγε ότι θα διεκδικήσουμε 80% αύξηση στη χρηματοδότηση προς τους Δήμους. Από πότε λοιπόν, ρε παιδιά, είναι ένα απόσπαστο κομμάτι και από πότε δηλαδή πρέπει η κυβέρνηση να λέει σας παίρνω τα ταμιακά διαθέσιμα και οι Δήμοι να τρέχουν να τα δίνουν και να βγάζουν και από την τσέπη τους και από τα παντελόνια ό,τι άλλο έχουν? Από πότε προέκυψε αυτό? Τώρα προέκυψε? Ένα-δύο πράγματα ακόμα. Νομίζω ότι εγώ δεν διαφωνώ καθόλου σε αυτή την αναφορά που έκανε ο κύριος Δήμαρχος. Ακριβώς γιατί περιγράφω αυτή τη λογική.
Κύριε Δήμαρχε, ξέρετε, νομίζω ότι ακόμα και στο φως της μέρας να ερχόταν μια κυβέρνηση σε αυτές τις συνθήκες, που ήδη η χρηματοδότηση των Δήμων και οι πόροι έχουν περικοπεί περίπου 70% τα τελευταία 10 χρόνια, και έλεγε θέλουμε αυτό, νομίζω ότι και πάλι θα ήταν πολύ δύσκολο έως ακατόρθωτο να μπορέσει ένας Δήμος να το αποδεχθεί. Μα αφού του τα έχει κόψει ήδη, του ζητάει και το υπόλοιπο 30 που του δίνει, και αυτό με το ζόρι. Αναφέρατε πριν πολύ σημαντικά στοιχεία για τη ροή των πόρων προς τους Δήμους το τελευταίο διάστημα. Δηλαδή. Τον πετσοκομμένο. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό το επιχείρημα, όπως και το επίσης φοβερό επιχείρημα, το άκουσα και από τον κύριο Πατούλη, εάν είναι για την πατρίδα. Μα για ποια πατρίδα μιλάμε τώρα? Κοροϊδευόμαστε. Πριν από 2 εβδομάδες και συζητιόταν χτες στη Βουλή, υπήρξε η πρώτη πράξη νομοθετικού περιεχομένου αυτής της κυβέρνησης, που ανάμεσα στα άλλα για την πατρίδα προέβλεπε ότι όποιος έχει δεχτεί πρόστιμο για λαθρεμπόριο που ξεπερνάει και το 1,5 εκατομμύρια ευρώ, του χαρίζεται εάν πάει να πληρώσει το υπόλοιπο. Πατρίδα είναι αυτό? Για ποια πατρίδα μιλάμε? Θα μπορούσα να πω πάρα πολλά ακόμα. Νομίζω όμως ότι σε αυτή τη φάση, λέγοντας μόνο 2 παρατηρήσεις πάνω στο σχέδιο που κατέθεσε και η διοίκηση του Δήμου, και οι 2 παρατηρήσεις, οι 2 αλλαγές που ζητώ εγώ να γίνουν είναι το εξής. Νομίζω, κύριε συνάδελφε, ότι πρέπει να ξεκινήσουμε ορθά κοφτά σαν νούμερο 1 ότι καλούμε την κυβέρνηση να αποσύρει άμεσα την πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Ένα αυτό. Και δεύτερον, αυτό το βάζω σαν σκέψη και σαν προβληματισμό. Έγινε πριν μια ενδιαφέρουσα κουβέντα για το εάν πρέπει σήμερα ο Δήμος να πει ότι αποφασίζει μέχρι την ολοκλήρωση του τακτικού συνεδρίου της ΚΕΔΕ της 7ης ως 10ης Μαρτίου που θα ληφθεί οριστική σχετική απόφαση να μην εφαρμόσει, ή αν δεν πρέπει να βάλει αυτό το χρονικό περιθώριο. Κοιτάξτε, η ΚΕΔΕ από την πλευρά της, κατά μία έννοια χτες, δεν είχε άδικο που το βάζει αυτό το ζήτημα, γιατί ακριβώς η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος πήρε μια απόφαση στο Διοικητικό της Συμβουλίου, χωρίς ωστόσο να έχουν συνεδριάσει τα Δημοτικά Συμβούλια. Εμένα η γνώμη μου είναι ότι επειδή η ροή είναι από κάτω προς τα πάνω, προς το συλλογικό όργανο, εάν αύριο η ΚΕΔΕ είχε στα χέρια της 300 αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων, χωρίς αυτό παρά μόνο με την ρητή κατηγορηματική αναφορά ότι δεν θα εφαρμόσει όσα προβλέπει πράξη νομοθετικού περιεχομένου, είτε ως τις 7, είτε ως τις 10, είτε ως τις 15, αυτό πιθανόν να διευκόλυνε και την ίδια την ΚΕΔΕ στην επόμενη συνεδρίαση που λέει, στο τακτικό της μάλλον συνέδριο, στην οριστική της απόφαση να πει δεν το εφαρμόζω. Νομίζω, το βάζω σαν προβληματισμό περισσότερο αυτό για να το δούμε, ότι το σημείο 4 πρέπει να αλλάξει, νομίζω το είπε ο Σπύρος ο Πανάς πρώτος. Νομίζω το σημείο 4 πρέπει να αλλάξει. Υπενθυμίζω ότι μοναδική αλλαγή που εγώ βλέπω ότι πρέπει να γίνει είναι σαν σημείο 1 να είμαστε σαφείς, καλεί την κυβέρνηση να αποσύρει άμεσα την πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Από εκεί και πέρα μπορούμε να συνεχίσουμε στην αρρύθμιση και να προχωρήσουμε ως έχει, παραλείποντας επίσης την αναφορά μέχρι την ολοκλήρωση του τακτικού συνεδρίου της ΚΕΔΕ 7 έως 10 Μαΐου. Στην πρώτη, κύριε Πρόεδρε, το να προτάξουμε τη δεύτερη πρόταση της τρίτης παραγράφου, να ξεκινήσουμε την καλούμε την κυβέρνηση να αποσύρει άμεσα την ποινική και να ξεκινήσει με πρωτοβουλία της ειλικρινή διάλογο, δεν έχω απολύτως κανένα πρόβλημα να μπει νούμερο 1 και να αναδιαταχθεί η αρρύθμιση από κάτω. Το να ξεφύγουμε όμως από τη δυνατότητα που ζητάει η ΚΕΔΕ να έχει για να διαπραγματευτεί χωρίς προαπαιτούμενα κάτι το οποίο μπορεί να διευκολύνει και την κυβέρνηση, αλλά χωρίς να ισοπεδώνει πλήρως τη λειτουργία των Δήμων, έχω την αίσθηση ότι οφείλουμε να το δώσουμε σήμερα στην ΚΕΔΕ για να μας φέρει ένα αποτέλεσμα μέχρι το επικείμενο συνέδριο. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο σας λέω, ότι το περιεχόμενο του συγκεκριμένου ψηφίσματος που έχουμε στα χέρια μας και σας έχουμε μοιράσει, είναι παράγωγο ομόφωνης απόφασης του 33μελούς Συμβουλίου της ΚΕΔΕ. Που σημαίνει ότι υπάρχει μια σκοπιμότητα για να μην φτάσουμε στα άκρα μεν, χωρίς από την άλλη πλευρά να καταστρέψουμε και την εύρυθμη λειτουργία των Δήμων. Την εύρυθμη λειτουργία την καταστρέψουμε, αλλά να μην τη διαλύσουμε τελείως. Συντήστε το πως είναι και βάλε την έξι μάση. Εγώ θα έλεγα λοιπόν, και θα καλούσα και τον κύριο Ψηγεράκο να το υπερψηφίσει,
ούτως ή αλλιώς, όπως δεσμεύτηκα νωρίτερα και στο Σπύρο το Πανά, η απόφαση της ΚΕΔΕ θα χθεί εδώ για να υιοθετηθεί ή μη από το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά δώσουμε και στους ανθρώπους αυτούς που διαπραγματευτούν για λογαριασμό όλων των Δήμων της Ελλάδας τη δυνατότητα να έχουν χώρο να κηρυχθούν. Ο κύριος Γεωργουλόπουλος έχει το λόγο. Κύριε Γεωργουλόπουλε. Καλησπέρα σας και εγώ μένα. Κύριε συνάδελφοι, έχω περίπου ενασχόληση 40 χρόνια με την τοπική γερμανική αυτοδιοίκηση. Τα προβλήματα που εξετάζουμε σαν τοπική αυτοδιοίκηση. Που εξετάζονται σαν τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να τα βλέπουμε με κομματική μάτια. Το 1974, στη μεταπολίτευση, ζήτησε η τότε εθνική νομίζω κυβέρνηση ήταν, την ενίσχυση την οικονομική από τους Δήμους ατύπως, αναλόγως την δυνατότητα που είχα. Και σας μιλάω ειλικρινά στο Δήμο Βουλιαγμένης που είμαστε τότε. Δεν ήταν ο κοινότητα, ήταν ο Καράγιος. Διαθέσαμε, είχαμε 1,5 εκατομμύριο δραχμές τότε και δώσαμε 1 εκατομμύριο, οικειοθελώς. Τι σημαίνει αυτό? Το κράτος κυβέρνηση είναι η κυβέρνησή μας, είναι πώς το λένε, για όλους. Δεν έχουμε να αντιταχθούμε. Και λέμε το εξής. Αν δείτε στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου, η κυβέρνηση δεν μιλάει ευθέως ότι θέλω τα δανεικά λεφτά που έχουμε ένα στόχο να προχωρήσουμε τη διαπραγμάτευση και ελπίζουμε ότι αυτά θα ανατρέψουμε τα γεγονότα και θα μπορέσουμε να λειτουργήσουμε. Μα τι λέει? Λέει κατεπήγουσα ρύθμιση για τη μεταφορά ταμιακών διαθεσίμων των φορέων γενικής κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδας. Γιατί δεν θέλουμε να επενδύσουμε? Δεν μας λέει ότι τα χρειαζόμαστε να πληρώσουμε, τα λέει στις τηλεοράσεις εξωδίκου. Και στην παρακάτω παράγραφο λέει την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επίγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη μεταφορά ταμιακών διαθεσίμων φορέων γενικής κυβέρνησης και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης Α και Β βαθμού προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος. Πού είναι η απρόβλεπτη ανάγκη? Αυτό λέει εδώ. Δεν λέει πουθενά ότι θα χρησιμοποιηθούν γιατί έχουμε ανάγκη ρευστότητος. Το λένε έτσι. Και εμείς δεν πιστεύω κανένας μας, να μην θέλουμε να στηρίξουμε την Ελλάδα. Το έθνος. Χάθηκε αυτή, χάθηκαμε και εμείς. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Άλλο το έθνος. Λοιπόν, πρόσεξε. Λέω λοιπόν ότι το συγκεκριμένο ψήφισμα όπως έχει διατυπωθεί δεν διατυπώνει αντίδραση προς την κυβέρνηση στο που θα πάνε τα λεφτά, αλλά αντίδραση το πώς θα συνεννοηθούμε και πόσα χρήματα θα μπορούν να διατεθούν προς αυτόν τον σκοπό. Και πολύ καλά θα το συζητήσουν στην συνέλευσή τους, για να μην τα κάνουν. Πολύ ευχαρίστως να είχαν και απόψε συναντηθεί η κυβέρνηση και πρόσωπο της τοπικής αυτοδιοίκησης και να είχαν βρει τη λύση για να τροποποιηθεί η ψήφιση στη Βουλή. Δεν βλέπω. Αυτό είναι η συνευχή της κυβέρνησης να το κάνει. Και μακάρι να το κάνει, να βρούμε μια λύση. Και πολύ καλά ο Δήμαρχος και δίνει μια δυνατότητα που λέει μέχρι το συνέδριο 7 Μαΐου δεν θα κάνουμε τίποτα, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε από εκεί. Αν έχουμε κάποια δυνατότητα λύσης, θα το ξανασυζητήσουμε. Και γι' αυτό θα πρέπει, κύριε Δήμαρχε, να το ψηφίσουμε όπως έχει διατυπωθεί από την ΚΕΔΕ, για να είμαστε και ένα συλλογικό όργανο. Δεν πάμε ενάντια στην κυβέρνηση με την έννοια ότι εγώ είμαι άλλο κράτος και εσύ είσαι άλλο κράτος. Θα το δούμε και να δούμε και τη δυνατότητα. Αυτό ήθελα να πω και να το υπερψηφίσουμε όλοι μαζί. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Σωτηρόπουλος. Ευχαριστώ. Χριστός Ανέστη. Είναι προφανές ότι εδώ, σε αυτή την αίθουσα, αλλά και στον περίγυρό μας, δεν είναι κανείς λιγότερο πατριώτης από τον άλλον.
Όλοι αγαπούμε την πατρίδα μας και όλοι είμαστε διατεθειμένοι να δώσουμε ό,τι έχουμε, ακόμη και το σπίτι μας, για αυτή την έρημη πατρίδα που τόσο πολιτικά πηλεύονται. Ακούσαμε εδώ για πολέμους, για μάχες, για έκτακτες ανάγκες. Ακούσαμε για καλή θέληση. Πρακτικά, πώς μεταφράζονται αυτά. Πρακτικά. Σήμερα περίμενα να έρθει ένας εργολάβος να μου φτιάξει δύο bob car τα οποία αργούν εδώ και χρόνια. Το ξέρει ο κύριος Αργυρουδάκης πολύ καλά. Δεν ήρθαν. Παρότι είχαμε δώσει ραντεβού. Πήρα τηλέφωνο λοιπόν και ρωτώ, γιατί δεν ήρθατε κύριε Τάδε, γιατί φοβόμαστε ότι θα πληρωθούμε κύριε Σωτηρόπουλε. Λέω, σας παρακαλώ, δεν πρόκειται περί μεγάλων κεφαλαίων. Μια ισχύλη θα κάνει, το άλλο έκανε 1.700 ευρώ και το άλλο έκανε 900. Γι' αυτά τα λίγα χρήματα... Πώς είπατε? Πλέον πανάκριβα. Μάλιστα. Λέει, θα φτιάξουμε το ένα κύριε Σωτηρόπουλε, αν μας διαβιώσει θα πληρωθούμε. Για το άλλο δεν το συζητάμε. Αναγκάστηκε λοιπόν να πω εγώ ότι σας δίνω το λόγο της αντρικής μου τιμής, ότι αν δεν πληρωθείτε από το Δήμο, θα πληρώνετε από μένα. Το εργαλείο το θέλω όμως για να καθαρίσω την πόλη μου. Αν σε αυτό το απλό στοιχείο που σας δίνω προσθεθεί ότι όταν παραλάβαμε την διοίκηση του Δήμου, υπήρχαν κάποιες μη πληρωμές που δεν είχαν γίνει και δεν μας φρόντιζαν, δεν μας δίναν τη δυνατότητα να στείλουμε αυτοκίνητα τόσο στον Καούσι, έχει το 95% της αγοράς, όσο και στη Σκάντρα, τα συνεργεία επισκευής. Κάναμε πάλι συνάξεις με τον Δήμαρχό μας και με άλλα υπηρεσιακά πρόσωπα και συμφωνήσαμε να τους δίνουμε ένα τιμολόγιο παλαιό και ένα νέο. Μετά από πολλές συναντήσεις, το καταφέραμε αυτό. Ερωτώ εγώ τώρα. Αύριο το πρωί, όταν δεν θα μπορώ να του δώσω το τιμολόγιο το προηγούμενο και πιθανόν και το σημερινό. Παναγιώτη. Ναι. Άστο τώρα, γιατί έχουμε και κάμερες εδώ. Άστο. Εν πάση περιπτώσει. Μπορεί κάποιος... Είναι πράγματα όμως που τα ζούμε καθημερινά στο πετσί μας και αρρωσταίνουμε γιατί δεν μπορούμε να είμαστε συνεπείς στους πολίτες μας. Στην καθαριότητα. Και δεν μπορούμε με ένα ευχολόγιο να συνεχίσουμε να λειτουργούμε. Εγώ δεν εμπιστεύω κανέναν. Αριστερό, δεξιό και ουδέτερο. Εδώ είναι ο Δήμος για τον οποίο όλοι πονάμε και προσπαθούμε και θα πρέπει να κοιτάξουμε πρώτα το συμφέρον των τοπικών μας κοινωνιών και μετά τα των κυβερνήσεων που εν πάση περιπτώσει δεν μας εγγυάται κανείς ότι αύριο τα χρήματα αυτά θα έρθουν πάλι σε εμάς. Ευχαριστώ. Λοιπόν, μήπως θέλουμε και δεν ρώτησαμε πριν και ζητώ συγγνώμη για τις κυρίες που είναι από το τοπικό, η πρόεδρε του τοπικού, όπως έχετε κάνει να πείτε. Και έχει προσέλθει και ο κύριος Ζιγούρης, εδώ και δύο ώρα. Έχει ζητήσει το λόγο και ο κύριος Βαλάτας. Παρακαλώ κύριε Βαλάτα. Είστε τρία λεπτά. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα λίγο να εξηγήσω τεχνικά τι σημαίνουν αυτά τα πράγματα. Και θα ήθελα να εμπιστήσω την προσοχή στο τέλος της ανάλυσής μου στο Δήμαρχο για κάτι συγκεκριμένο. Η συμπεριφορά της κυβέρνησης είναι στο να μην δημιουργήσει πιστοτικό γεγονός εκτός Ελλάδος. Γι' αυτό το λόγο κιόλας αποφασίζει και πληρώνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχουμε ακόμα να πληρώσουμε τρεις δόσεις. Μία δόση το Μάιο, δύο δόσεις τον Ιούνιο. Έχουμε ακόμα μία δόση να δώσουμε μέχρι τέλος του μήνα και μετά είναι πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ τα οποία πρέπει να πληρώσουμε μέσα στον Ιούνιο. Το κράτος, τα έσοδα του κράτους δεν συνάδουν με το πρωτογενές πλεόνασμα το οποίο εμφανίζεται. Το πρωτογενές πλεόνασμα έχει σχέση με τις εγγραφές φόρων και εσόδων και όχι με τις ταμιακές εισπράξεις. Όσο μεγαλώνουν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές, μειώνονται τα ταμιακά διαθέσιμα. Γιατί το λέω αυτό. Η
Η σημαντική ημερομηνία για το ελληνικό δημόσιο είναι η 20 Ιουλίου 2015. Είναι η ημερομηνία στην οποία λύγει ένα ομόλογο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ύψους 3,2 δισεκατομμυρίων, το οποίο είχε αγοραστεί την εποχή που αγόραζε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ομόλογα του δημοσίου το 10 και το 11, και το οποίο αν τυχόν η Ελλάδα δεν πληρώσει, θα δημιουργηθεί πιστωτικό γεγονός. Η Ελλάδα έχει αποφασίσει να πληρώνει, όπως σας είπα, το Δημοτού, αλλά διαπραγματεύεται να πληρώσει αυτό το ομόλογο. Γιατί το λέω αυτό για τις ημερομηνίες? Όταν τα διαθέσιμα πάνε στην Τράπεζα της Ελλάδος προς επένδυση, σημαίνει ότι μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο ρέπος ή ανταλλαγής με το καγραμμάτιο του ελληνικού δημοσίου. Η ρέπος μας το είπε ο κ. Μπαδομάδας. Ωραία. Σε αυτή την περίπτωση θα δοθεί βέβαια ένα επιτόκιο, αλλά η ανταλλαγή του swap, δηλαδή στο ρέπο, η ανταλλαγή του swap στο ρέπο, θα έχει μια άλλη καταληκτική ημερομηνία, η οποία θα είναι μεταγενέστερη. Αν αυτή η ημερομηνία είναι μετά τις 20 Ιουλίου, πρέπει να εξασφαλίσουν η τοπική αυτοδιοίκηση ότι θα πάρει τα λεφτά της πίσω. Αυτό εγώ, σε αυτό θέλω να επιστήσω την προσοχή στον κύριο Δήμαρχο και βεβαίως θα έχουν τεχνικούς συμβούλους να τους το πούν. Γιατί αν τυχόν αποφασίσει η κυβέρνηση να μην πληρώσει το ομόλογο της ECB που λύγει στις 20 Ιουλίου ή χρησιμοποιούν τα χρήματα που υπάρχουν στο τούχο σου, τα οποία τα πήρε πίσω η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το ESM δηλαδή, και τα έχει κρατήσει πιθανότητα κατά τη γνώμη κάποιων για να μπορέσουν να πληρωθούν αυτά τα δύο ομόλογα που είναι τον Ιούλιο και υπάρχει ισόποσο για τις 20 Αυγούστου, ώστε να μην δημιουργηθεί πτώχευση της Ελλάδος στο εξωτερικό, αλλά να δημιουργηθεί εσωτερική πτώχευση και μόνο μέσα στο ευρώ, το οποίο έχει ακουστεί. Πρέπει να εξασφαλίσουν οι Δήμοι ότι θα πάρουν τα λεφτά τους πίσω. Με το ρέπο δεν θα πάρουν τα λεφτά τους πίσω, θα πάρουν τα λήξη στο ρέπο και μετά μπορεί να γίνει rollover, όπως λέγεται, δηλαδή να ξαναγυρίσει το ρέπο άλλη μια φορά και να μεταφερθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία. Άρα δεν θα έχετε πρόβλημα στα χρήματά σας. Ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα. Δεν έχουμε αποφασίσει εμείς να τα δώσουμε. Τώρα λέμε να μην τα δώσουμε. Η ανάλυση του κ. Βαλάτα ήταν τεχνική και ουσιαστική. Αυτά να πούμε. Νομίζω ότι αυτό το οποίο τουλάχιστον το non-paper της Τράπεζας της Ελλάδος που δόθηκε στους δημάρχους χθες στη συνεδρίαση της ΚΕΔΕ ανέφερε ότι θα επιλεγεί η μέθοδος των ρέπος, ότι η ταμιακή διευκόλυνση είναι για 15 μέρες με οροφή τους 2 μήνες και βέβαια ότι θα βγει σχετική υπουργική απόφαση για να ρυθμίσει τις λεπτομέρειες. Επίσης, αυτό το οποίο είπε και δημιούργησε μια ευθυμία στην αίθουσα, ότι τα χρήματα των Δήμων τα εγγυάται το ελληνικό δημόσιο. Και νομίζω ότι εκεί χάθηκε και η αξιοπιστία των μέχρι τούδε λεγόμενων. Λοιπόν, προχωράμε τώρα στην ολοκλήρωση του ψηφίσματος. Κύριε Δήμαρχε, έχουμε αλλάξει το πρώτο κομμάτι, έχουμε βάλει δηλαδή σαν πένα την πρόταση του κυρίου Πασακυριακού. Το ψήφισμα απλά και μόνο παίρνει τη δεύτερη πρόταση του τρίτου εδαφείου και την κάνει νούμερο 1. Συνεπώς το πρώτο είναι καλή την κυβέρνηση να αποσύρει άμεσα την πράξη του προηγουμένου και να ξεκινήσει με πρωτοβουλία της αναλυτικού διάλογου προκειμένου να αναζητηθούν κοινά αποδεκτές λύσεις που στόχο θα έχουν την εξυπηρέτηση του εθνικού συμφέροντος. Και αυτό αφαιρείται από την τρίτη ενότητα. Κατά άλλα, το ψήφισμα απόφαση παραμένει ως έχει και επιφυλασσόμεθα. Υπάρχει και επιφύλαξη που όπως είπε ο κύριος Μπανάς. Η επιφύλαξη αυτή δεν μπορεί να είναι μέρος του ψηφίσματος, είναι δέσμευση δική μου, η οποία έχει να κάνει με το πώς θα διαχειριστούμε την απόφαση της ΚΕΔΕ όταν και πώς θα αντιληφθεί. Ωραία. Προχωράμε λοιπόν στην ψήφιση του θέματος. Περνάμε στην ψήφιση ονομαστικά. Και επαναλαμβάνω και πάλι και θα ήθελα να περισσότερο να προταθώ στον κύριο Ματόπουλο. Αν ήταν εδώ ο κύριος Δόγκας, θα επιχειρούσα να προταθώ και σε αυτόν. Δεν ήξερες με τίποτα. Ίσως επί της Μάτιν, αλλά τέλος πάντων θα επιχειρούσα. Ότι λέγοντας ότι η προσπάθεια για διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας κατά το δυνατόν των Δήμων και το περιεχόμενο του συγκεκριμένου ψηφίσματος απόφασης που μας
διαβίβασαν από την ΚΕΔΕ είναι ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου. Λευκά δεν υπήρχαν δήμαρχοι. Νομίζω όχι. Όχι. Πώς όχι. Όχι, όχι, δεν υπήρχαν. Υπήρχαν. Δεν υπήρχαν. Ξέχασα να το πω. Υπήρχαν. Δεν υπήρχαν. Υπήρχαν δύο λευκά. Μπορώ να έχω δύο δευτερόλεπτα. Ναι. Και στο Δήμο Αθηναίων. Έχει μια σημασία τα λευκά πια ήταν, γιατί κάνατε και αναφορά στο ένα από αυτά. Το ένα ήταν του κυρίου Μπίρμπα. Που αναφέρατε πριν, τελικά ψήφισε λευκό. Παρά το γεγονός ότι έκανε την τοποθέτηση που έκανε. Η τοποθέτηση που έκανε ήταν αναφανδόν. Δεν διαφωνώ σε αυτό. Υπέρ της τοποθέτησης καταγγελτικός. Της ουσίας της ΚΕΔΕ, του συνόλου της ΚΕΔΕ. Εκεί ήσασταν και εσείς. Ο δεύτερος δεν θυμάμαι ποιος ήταν, ο ένας ήταν ο κύριος Μπίρμπας πάντως. Η τοποθέτηση το γύρισε. Α, οκ. Ψήφισε λευκό. Αλλά είπε ότι θα είναι κοντά στις στι κινητοποίησεις, ναι, έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Okay, τότε το. Άρα είστε καλό τοποθετημένο, κύριε Παπαδόπουλο. Μπορούμε να μιλήσω τώρα, ναι, και να προχωράμε στην ψήφιση. Ναι, και να φέρουμε. Πάμε, πάμε. Προσωπικό, βεβαίω, κύριε Παπαδόπουλο. Δεν είναι τόσο προσωπικό. Δεν είναι τόσο προσωπικό. Για ένα λεπτό σα έχω λόγο. Και λιγότερο, ίσω. Εγώ πιστεύω πάντως και επιμένω ότι πρέπει και δεν να κάνει παρέμβαση στη Βουλή κατά την ψήφιση σήμερα το απόγευμα κατετέθη να παραστήσει στην Επιτροπή. Έχει κληθεί ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, ο πρόεδρος της ΕΜΠΕ και οι πρόεδροι των τοπικών ενώσεων. Στην Επιτροπή έφυγε κακή κακός. Η Επιτροπή τον έδιωξε. Έγινε επειδή ήταν επεισοδιακή η συνέντευξη. Η Επιτροπή του Κοινοβουλίου έδιωξε τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ. Ακριβώς, μαζί με την υπόλοιπη. Ήταν επεισοδιακή η συνέντευξη πολύ. Δημοκρατική διαδικασία. Διαλύθηκε η Επιτροπή. Πήγε τους διώξαν τους έξω από το χώρο στην ασφάλεια. Αφού κάναμε έξω. Λοιπόν, να προχωρήσουμε στην συζήτηση. Όπως και να έχει, να κατευθεί ένα υπόγνωμα με τα ακριβή αιτήματα. Με τα ακριβή αιτήματα. Αυτό είναι το σημαντικότερο για να μπορεί να υπάρχει τουλάχιστον ένα τυπικό διάλογο. Τώρα το να καταγγείλουμε κατέρωθεν σε απόσταση δεν θα υπάρχει καμία νόμιμη προσέγγιση. Δεν θέλω να μην κάνουμε φόλιο. Θα ήθελα όμως να προχωρήσουμε στην ψήφιση. Λοιπόν, ονομαστικά. Ο κύριος... Λοιπόν, με το ψήφισμα όπως ανακοινώθηκε η δεύτερη φορά από τον κύριο Δήμαρχο, ο κύριος Γεωργουλόπουλος. Η είδηση της ημέρας. Ο κύριος Μαυρασάκης. Ο κύριος Σωτηρόπουλος. Ναι. Κυρία Κάραγια. Ναι. Ο κύριος Παδάσης. Ναι. Κυρία Βραμιώτη. Ναι. Κύριος Παναμιχαήλ. Ο κύριος Σαλίδας. Ναι. Ναι. Ο κύριος Μιχαλόπουλος. Ναι. Ο κύριος Βάσης. Ναι. Ναι. Ο κύριος Ανδριόπουλος. Ναι. Ναι. Ο κύριος Τζιγούρης. Ναι. Ναι. Ο κύριος Καγιώργης. Ναι. Ναι. Ο κύριος Κατσιστεφάνου. Ναι. Ναι. Ο κύριος Φέτσας. Ναι. Ναι. Ο κύριος Αγαλιώτης. Ναι. Ναι. Ο κύριος Πανάς. Ναι, η κυρία Σίνα. Ναι, ο κύριος Γιουρουδάκης. Ναι. Ο κύριος Πασκευάς Λόσος. Ναι. Ο κύριος Πελετσιώτης. Ναι. Ο κύριος Δαβάκης. Ναι. Ο κύριος Παντόπουλος. Λευκό. Λευκό. Ο κύριος Πασακυριάκος. Λευκό. Ναι. Ο κύριος Παλάτας. Ναι. Ο κύριος Κοίκος. Ναι. Ο κύριος Πρόεδρος. Ευχαριστούμε πολύ.